κάποιοι μαθητές δυστυχώς κατηγοράνε άλλους μπουζουξίδες. Επώνυμος και μη επώνυμος. Και θα πρέπει να τον ρωτήσει γιατί σου κάνει κακό. Δεν μου αρέσει έτσι που παίζει, που είναι φαυλατάς, που κάνει εκείνο, που κάνει... Εκεί πρέπει τώρα ο δάσκαλος να φέρει μια ισορροπία. Να φέρει ισορροπία με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά φρούτα, υπάρχουν πολλά λουλούδια, υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικά παίξηματα. Και δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε στον άλλο να παίξει όπως εμείς παίζουμε, ή σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής θέλει να παίξει, ο μπουζουξής αυτόν τον κατηγορά, έτσι που εκείνος θέλει. Δεν γίνεται. Ο καθένας έχει ελευθερία να μάθει και να παίξει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Και δεν είναι καλό. Ύστερα είναι και το άλλο. Έχει ρωτήσει αυτόν που τον κατηγοράει πόσες ώρες κάθεται και μελετάει για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει. Το πρόβλημα είναι δικό σου, δεν είναι δικό του. Αυτός το παίζει και του αρέσει. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να κρίνουμε αυτός μου αρέσει, αυτός δεν μου αρέσει. Ή αυτός είναι καλός και τελειώσαν οι άλλοι. Και οι άλλοι, τόσες ώρες μελέτη. Τόσες δουλειές που έχουν δουλέψει υπεύθυνες. Ναι, αλλά έτσι που παίζει δεν μου αρέσει. Αγορεύεται. Ο καθένας μπορεί να παίζει όπως θέλει και ό,τι θέλει. Και όποιον αρέσει και όποιον δεν αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Μην τον ακούς. Δεν μπορούμε όμως να καθόμαστε να κατηγοράμε και να παραδεχόμαστε και να λέμε αυτός είναι ο καλός που σημαίνει οι άλλοι ή αυτός είναι ο πρώτος. Δεν υπάρχει πρώτος. Αυτοί που είναι στην προσινή γραμμή το ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν τις αδυναμίες τους. Όμως τι κάνουν. Τις σκεπάζουν. Δεν τις φανερώνουν, τις αποφεύγουν. Δεν υπάρχει μπουζουξής γεννημένος που να μην έχει τις αδυναμίες του. Και αν κάποιος έχει κάποιο φίλο γνωστό και είναι στην μπροστινή γραμμή, μιλάμε που είναι από τα πρώτα μπουζούκια, και αν θέλει να του το πει, γιατί πολλοί δεν του μαρτυράνε, αν τον ρωτήσει όμως, η αλήθεια είναι ότι όλοι οι οργανωπαίκτες της μπροστινής γραμμής έχουν αδυναμίες. Βεβαίως, δεν υπάρχει τέλειος. Στη γη πάνω δεν υπάρχει τέλειος στο πουθενά. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Οπότε πρέπει να προσέχει ο δάσκαλος να φέρνει ισορροπία στον μαθητή, πάλι να του πει με ωραίο τρόπο: θέλεις εσύ να σε κατηγοράνε μεθαύριο? Όχι. Εσύ γιατί κατηγοράς? Οπότε μην κατηγοράς για να μην σε κατηγοράνε και εσένα μεθαύριο.